MED Greenhouses, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg. Είχαμε τη δυνατότητα σε συνεργασία με partners από όλη την Μεσόγειο, από την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κύπρο, να συζητήσουμε τα προβλήματα του τομέα των θερμοκηπίων στη Μεσόγειο, να δούμε κενά που υπάρχουν στις τεχνολογίες που χρειάζονται για να αναπτυχθεί ο τομέας των θερμοκηπίων στη Μεσόγειο, να συζητήσουμε πολιτικές που χρειάζονται να αναπτυχθούν για τη λύση αυτών των κενών και των προβλημάτων και να δούμε τι τεχνολογίες χρειάζεται για να αναπτυχθεί ο τομέας στο μέλλον. I'm Roberto D'Amico, I'm here representing LAG Modise Tower 2000, that is to say a local action group with the aim of the developing of rural areas. We are very proud to be here, we are attending the final conferences of the MED Greenhouses project, and this is a good occasion for us to spread our knowledge and to exchange all the best practices that we acquired during the implementation of the project. My name is Antonio José García and work for CEBAS in Murcia. And we are part of the MED Greenhouses project. For us, it's a good project because the problem for all the information we have is the transfer. And this project is perfect to transfer all information we get in the investigation to all people around, at the beginning, in the Mediterranean area, but at the last, could be nice the rest of the world. MED Greenhouses has been a project very relevant for CEBAS CSIC, because CEBAS is very interested in transferring all the knowledge that is gained in this research center to farmers and to end users. And all the deliverables and the work done in this project has been very successful for reaching these goals. I'm Mauro Sleti, and I'm information and project manager at CEMED in France. So in the framework of MED Greenhouses, we get the opportunity to do like a state of play of greenhouses protection production in the PACA region, and we have identified the main problems and the main priorities. And from the problems and the priorities, we have implemented like a set of recommendations for the political and technical managers. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου είναι το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED Greenhouses, όπου σήμερα παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματά του. Επίσης, υπογράφεται και το Μνημόνιο Συνεργασίας μαζί με άλλα κράτη όπως είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η Αλβανία, η Γαλλία και η Ισπανία, όπου υπογράφουμε αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, ως η μεγαλύτερη περιφέρεια αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, επενδύει στην αγροτική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα, εξυγχρονίζεται, ενημερώνεται, επενδύει στις νέες θέσεις εργασίας και γι' αυτό τον λόγο δημιουργούμε πολλά σχέδια δράσης με σκοπό να είμαστε φιλικοί στο περιβάλλον, την αηφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, λόγω των κλιματικών αλλαγών, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, θα πρέπει να βρίσκουμε νέες βιώσιμες λύσεις. Ακόμη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω του Interreg MED έφτασε στο τέλος του, με μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για το πρόγραμμα MED Greenhouses, που όπως λένε και οι λέξεις, σημαίνει θερμοκήπια στη Μεσόγειο. Ένα πρόγραμμα ύψους 1,2 περίπου εκατομμυρίων ευρώ με 6 ευρωπαϊκές χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο και το οποίο διήρκησε 18 μήνες και στηρίχτηκε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Life Plus, το οποίο αφορούσε τα γεωθερμικά θερμοκήπια που είχαν κατασκευαστεί στη Λάρισα. Μιλάμε για το πρόγραμμα Adapt to Change, ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα Life για την Ελλάδα εκείνη την εποχή, το οποίο διήρκησε 6 χρόνια. Τι είδαμε με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα τώρα, το Interreg MED Greenhouses? Μπορεί να τελειώνει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν σημαίνει ότι τελειώσαν και τα αποτελέσματα
αυτού του προγράμματος. Έχουμε αφήσει γερή παρακαταθήκη με το MED Greenhouses, έχουμε αφήσει κεφαλαιοποίηση που έγινε σε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ελλάδα και Κύπρο. Αφήσαμε την τεχνογνωσία, αφήσαμε τις πρακτικές και τα πρωτόκολλα εφαρμογής αυτών των τεχνικών σε μοντέρνες πλέον καλλιέργειες θερμοκηπιακές, που σημαίνει 30% τουλάχιστον μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και μέχρι και 90% της κατανάλωσης νερού. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή η οποία είναι στα πρόθυρα της χώρας μας και κάθε ευρωπαϊκής χώρας, όπως επίσης και για την κυκλική οικονομία.